Πιστεύω καταρχάς ότι ο Ελληνισμός ακολουθεί και η Ελλάδα συγκεκριμένα ακολουθεί μια πορεία πολύ αποφασιστική αλλά και συνετή ταυτόχρονα, χωρίς να πέφτει στην παγίδα του Ερντογάν, ο οποίος θέλει να δημιουργήσει μια κλιμάκωση της κρίσης προκειμένου να αποπροσανατολίσει και την κοινή γνώμη της Τουρκίας από τα πάρα πολλά εσωτερικά προβλήματα που έχει η Τουρκία. Παρακαλώ. Ναι, σας ακούμε. Η αμφισβήτηση της υφαλοκρηπίδας της Ελλάδος εντάσσεται μέσα σε αυτό το ευρύ σχέδιο μεν του Ερντογάν, αλλά δεν ξαπερνά τα όρια ώστε να υπάρξει μια πολεμική αντιπαράθεση. Αμφισβητεί άλλωστε την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος, ακόμα και την εθνική κυριαρχία, από το 1974. Τώρα προβαίνει σε μια αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων με μια πράξη προσωρινή που είναι η προσπάθεια ερευνών στην υφαλοκρηπίδα. Πιστεύω όμως ότι από την άλλη πλευρά η Ελλάδα θα πρέπει να θέσει επιτέλους και την κόκκινη της γραμμή και κατά την άποψή μου η κόκκινη γραμμή για πλέον δυναμική αντίδραση είναι όχι μόνο η έρευνα αλλά η εγκατάσταση γεωτρύπανου εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Όπως η Τουρκία έθεσε casus belli για την αύξηση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας που δεν είχε καμία νόμιμη δικαιολογία για να πράξει κάτι τέτοιο, εδώ η Ελλάδα έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα να θέσει ως κόκκινη γραμμή και το casus belli για την εγκατάσταση γεωτρύπανου εντός της υφαλοκρηπίδας. Κύριε Φυτηρή, επειδή τα τελευταία 24 ώρα γίνεται πολλής λόγος και ακούμε συνεχώς για αυτό το θερμό επεισόδιο, θεωρείτε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη για ένα θερμό επεισόδιο ή παίζει με τη φωτιά, καθώς η Ελλάδα δηλώνει συνεχώς την πλήρη αποφασιστικότητά της να υπερασπίσει με κάθε τρόπο τα κυριαρχικά της δικαιώματα? Πιστεύω ότι γνωρίζει ότι η Ελλάδα θα εξαντλήσει όλα τα διπλωματικά μέσα και δεν θα προβεί σε δυναμική ενέργεια και γι' αυτό η Τουρκία δεν ξεπερνά την κόκκινη γραμμή της εγκατάστασης ή της παραβίασης εθνικής κυριαρχίας. Διότι η εγκατάσταση γεωτρύπανου θα είναι παραβίαση πλέον εθνικής κυριαρχίας και όχι μια προσωρινή πράξη διέλευσης ενός ερευνητικού, είτε κάνει εικονική είτε πραγματική έρευνα. Αυτή τη στιγμή όμως η κόκκινη γραμμή της Ελλάδας ποια είναι, η οποία αν ξεπεραστεί θα φύγει η Ελλάδα από την ψυχραιμία που δείχνει και επιδεικνύει μέχρι στιγμής και θα περάσει σε κάτι διαφορετικό, σε μια διαφορετική αντίδραση? Πιστεύω ότι η παραβίαση εθνικής κυριαρχίας και η εγκατάσταση γεωτρύπανου. Όσο η Τουρκία απλώς κάνει βόλτες στην περιοχή της υφαλοκρηπίδας για επικοινωνιακά παιχνίδια εσωτερικά, η Ελλάδα πρέπει να κρατήσει την ψυχραιμία, να είναι αποφασιστική, να χτίσει όπως χτίζει ένα τείχος διπλωματικό αλλά ταυτόχρονα και περιφερειακής συνεργασίας. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ανατολική Μεσόγειος είναι μια περιοχή παγκοσμίου ενδιαφέροντος από την οποία εξαρτάται, είναι ρυθμιστής της παγκόσμιας οικονομίας. Όλα τα όμορα κράτη με την Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και την Ελλάδα τάσσονται εναντίον αυτής της τουρκικής επεκτατικής πολιτικής και δεν θα δεχθούν με τίποτα η Τουρκία να ελέγχει με οποιοδήποτε τρόπο την Ανατολική Μεσόγειο. Πώς σχολιάζετε αυτό που είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο διάγγελμά του ότι δεν προκαλούμε αλλά θα απαντήσουμε? Θα απαντήσουμε στα πλαίσια προφανώς της αυτοάμυνας και αν οποιοδήποτε τουρκικό πολεμικό προβεί σε οποιαδήποτε δυναμική ενέργεια κατά ελληνικού πλοίου, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την Ελλάδα από το να απαντήσει δυναμικά πλέον. Θα πρέπει όμως και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλή και συγκροτημένη η αντίδραση της Ελλάδος σε πολιτικο-στρατιωτικό επίπεδο. Ίσως μετά από πάρα πολλά χρόνια υπάρχει μια σαφής, ξεκάθαρη και πολιτικο-στρατιωτική αντιμετώπιση των πραγμάτων από τον Εύρο μέχρι και το Αιγαίο. Και θα ήθελα να ελπίζω, και ελπίζω μάλλον, ότι σε αυτό το μέτωπο Θράκη-Αιγαίο θα ενταχθεί και η Κύπρος με την αμοιβαία συμφωνία Ελλάδος-Κύπρο. Είναι η μόνη επιλογή για επιβίωση που έχουμε.
Κύριε Φυτηρή, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για όλα όσα μας είπατε. Καλό σας βράδυ.